φιλοπαλαιστές αγρότες όλης της Θεσσαλίας. Συνεχίζετε και κλιμακώνετε τον αγώνα για την επιβίωσή σας, για να μείνετε στον τόπο σας. Μαζί με όλους τους αγρότες όλης της Ελλάδας. Μαζί βρεθήκαμε στις κινητοποιήσεις για το σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγεία των χωριών σας, μπροστά στις πύλες, στις πλατείες των πόλεων. Είμαστε μαζί σας. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά σας. Αντιπροσωπεία της Ένωσης Γιατρών Καρδίτσας βρέθηκε από την πρώτη μέρα στον κόμβο της Ιτέας, που ήταν το σημείο συνάντησης των αγροτών στον ομό μας και μετέφερε το μήνυμα συμπαράστασης εκ μέρους των μαχόμενων υγειονομικών. Σήμερα είμαστε εδώ ακόμα περισσότερα σωματεία και φορείς των υγειονομικών από τους γιατρούς του νοσοκομείου της Λάρισας, του Πανεπιστημιακού της Λάρισας, του νοσοκομείου της Καρδίτσας, τις Επιτροπές Αγώνα των Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, των καθαριστριών που απολύονται το επόμενο διάστημα. Δύο μέρες πριν από τα μπλόκα σας, η κυβέρνηση ψήφισε νέο αναπτυξιακό νόμο. Με αυτόν τριμοδοτεί με δισεκατομμύρια ευρώ την κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ενώ αφήνει στο έλεος της ατομικής ευθύνης την επιβίωση των αγροτών, το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στο δημόσιο σύστημα παιδείας. Αφήνει στο έλεος της ακρίβειας τους παραγωγούς, τους εργαζόμενους, τους αυτοπασχολούμενους, τις οικογένειές μας, ενώ απ' την άλλη ασκεί αυστηρή προστασία σε τράπεζες, βιομήχανους και μεγαλέμπορους. Την πρώτη μέρα του μπλόκου σας εδώ στην Οίκαια, το κράτος και η κυβέρνηση ήταν πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις των αγροτών με επάνωπλες δυνάμεις καταστολής. Αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις φωνικές πλημμύρες, δεν ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις καταστροφικές πυρκαγιές, δεν ήταν έτοιμοι να στηρίξουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Καταδικάζουμε την προσπάθεια παρεμπόδισης των αγροτών να πραγματοποιήσετε τις κινητοποιήσεις σας που αποφασίζετε συλλογικά από αγροτικούς συλλόγους, ομοσπονδίες. Μόνο τελικά η επιμονή, η δικιά σας αποφασιστικότητα, το δίκιο του δικού σας αγώνα ανάγκασε την κυβέρνηση να οπισθοχωρήσει τα ΜΑΤ και τις κλούβες. Οι διαχρονικοί αγώνες των αγροτών απέναντι στις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινής αγροτικής πολιτικής, έχουν αποδείξει και εμπνέουν τον αγώνα όλων μας ότι οι αγώνες μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε να σας πούμε ένα και σας ευχαριστούμε, γιατί τις τελευταίες μέρες και για καιρό ακόμα από ό,τι φαίνεται, η καρδιά του λαϊκού κόσμου της Θεσσαλίας και όλης της Ελλάδας θα χτυπάει στα μπλόκα των αγροτών.